Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια παρουσίαση ενός LEGO Star Wars Set. Ηλίας εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και πέρα από την γενικότερη μαυρίλα και θλίψη που εκκρατεί τις τελευταίες μέρες, μια με τις πυρκαγιές, τώρα με τις πλημμύρες, ελπίζω λίγο να φτιάξουμε τη διάθεσή σας παρουσιάζοντας ένα LEGO Star Wars Set και να πάρουμε λίγο το μυαλό σας από την καθημερινότητα. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε το 75-185 Tracker 1, ένα set που κυκλοφόρησε το 2017. Είναι εμπνευσμένο από την σειρά animation της LEGO The Freemaker Adventures και μάλιστα από το δεύτερο κύκλο. Περιέχει 557 κομμάτια και 4 φιγούρες. Ας μην χάνουμε χρόνο όμως, πάμε να δούμε το set μας αυτό καθ' αυτό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη φορά πρώτα με το σκάφος μας, με το Tracker 1. Ένα διαστημόπλοιο πολύ ιδιαίτερο, όπως βλέπετε από το σχεδιασμό του. Είναι καθαρά σχεδίαση της LEGO, δεν ανήκει στο σύμπαν των Star Wars. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το σύμπαν του Star Wars, το σχεδίασε καθαρά η LEGO για τη δικιά της σειρά animation που έφτιαξε The Freemaker Adventures. Όπως βλέπουμε είναι πολύ ιδιαίτερο, έχει τρία πτερύγια έτσι σε σχήμα τρίενας, τα οποία είναι ίδια μεταξύ τους. Κυριαρχεί το μαύρο και το μπλε χρώμα με κάποιες κόκκινες και γκρι λεπτομέρειες. Βλέπουμε στα εξωτερικά του γνωρίσματα, βλέπουμε ότι σε κάθε πτερύγιο έχει και από ένα spring loaded shooter. Έχει κάποιες εδώ κόκκινες γκρίγες που δίνουν ωραίες λεπτομέρειες. Στο πίσω μέρος θα δούμε εδώ πέρα, υποτίθεται ότι είναι η τουρμπίνα του διαστημόπλου. Και μάλιστα όταν πετάει είναι κατά αυτόν τον τρόπο, όταν ύπταται, και όταν προσγειώνεται κατακόρυφα έτσι. Τώρα στο μπροστά σημείο να πούμε ότι έχει εδώ τρία laser από τα οποία πυροβολεί. Και να δούμε τώρα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του set αυτού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Όπως βλέπουμε έχει σε κάθε μεριά έχει από μία πόρτα η οποία ασφαλίζει έτσι με αυτό εδώ το κλιπάκι, ανοίγει και στον πρώτη πόρτα βλέπουμε μέσα τον Rowan Freemaker, ο οποίος είναι φυλακισμένος, είναι μια φυλακή δηλαδή αυτή εδώ η πόρτα, είναι φυλακισμένος. Στην δεύτερη πόρτα που έχει το σκάφος ανοίγουμε πάλι το κλιπάκι και την πόρτα, θα δούμε ότι έχει μία σκάλα από την οποία ανεβαίνει ο πιλότος για να πάει στο cockpit. Εδώ έχει ένα γρανάζι το οποίο αν το γυρίσουμε θα δούμε ότι για να το γυρίσουμε λιγάκι δεν με βολεύει τώρα να το γυρίσω, τέλος πάντων αν το γυρίσουμε θα δούμε ότι πετάει προς έξω όπως είδατε τη φιγούρα για να την απελευθερώσει από την φυλακή. Τώρα στην επόμενη πόρτα, στη συνέχεια ανοίγουμε πάλι το κλιπ της πόρτας για να κατέβει και βλέπουμε ότι εδώ είναι ο αποθηκευτικός χώρος για δύο lightsabers του που χρησιμοποιεί ο πιλότος του διαστημόπλου. Ανοίγοντας τώρα επάνω το πρώτο τζαμάκι από το cockpit, εδώ θα δούμε ότι έχει θήκη ίσα ίσα για ένα ζευγάρι χειροπέδες. Στο δεύτερο τζαμάκι ανοίγοντάς το θα δούμε εδώ να κατεβάσω λίγο αυτό να ανοίξει καλύτερα, θα δούμε ότι έχει μια θήκη για ένα blaster και στην τρίτη θέση που όπου είπαμε έχει και την σκάλα που ανεβαίνει ο πιλότος του σκάφους. Βλέπουμε εδώ τον πιλότο να μας χαιρετάει, τον MOC, και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ανεβαίνει από τη σκαλίτσα που σας είπα πριν και πίσω στην πλάτη του MOC έχει ένα clip που μπώνει έτσι και όταν είναι να απογειωθεί και να χρησιμοποιήσει και να πιλωτάρει το σκάφος το clip γυρνάει από εδώ κατά αυτή τη θέση και πιλωτάρει το όχημα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια και μάλιστα θα το δείτε εδώ στο cockpit, βλέπετε πετάει το όχημα και μάλιστα στο cockpit μέσα θα δείτε ότι
Εδώ λίγο να κάνω το τζαμάκι να φανεί καλύτερα. Έχει δύο χειριστήρια, ένα στο βάθος, δύο control panels, ένα στο βάθος και ένα από αυτή τη μεριά, τα οποία είναι λοξά όπως κάθεται ο πιλότος και τα χειρίζεται. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια σχεδιαστική αυτή από την LEGO. Και λίγο πολύ αυτά ήταν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά του set αυτού. Στο μπροστινό μέρος βλέπουμε ότι έχει εδώ ένα στρόγγυλο μαύρο κομμάτι, το οποίο κλείνει, ενώνει τα υπόλοιπα. Αυτό εδώ είναι το Tracker 1 και πάμε τώρα να δούμε τις φιγούρες αυτού του set. Πρώτη μας φιγούρα για αυτό το set είναι ένα Rogue One Freemaker, ένα μικρό παιδάκι. Βλέπετε και σαν φιγούρα έχει μικρά ποταράκια που δεν λυγίζουν. Έχει αυτά εδώ τα μαλλιά που είναι έτσι καρφάκια. Μια χαμογελαστή έκφραση, δεύτερη έκφραση δεν έχει ο χαρακτήρας αυτός. Στην πλάτη του φέρει το λογότυπο των Freemakers και κάποιες λεπτομέρειες εδώ στο γυλαίκο του. Και βέβαια έχει δύο αξεσουάρ. Το ένα του το αξεσουάρ είναι αυτό εδώ, το κράνος του πιλότου, το οποίο το φοράει και κατεβαίνουν και τα γυαλιά έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια έχει σαν Jedi, έχει και ένα, μάλλον μαθητευόμενο Jedi, έχει και ένα lightsaber. Ή όσοι θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες μπορούν να δουν και την σειρά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, μην τους κάνω spoiler. Αυτά για τον Rogue One Freemaker. Δεύτερη φιγούρα για αυτό το set, ο Emperor Palpatine. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φιγούρα του Palpatine. Έχει βγει σε διάφορες απεικονίσεις του Palpatine. Παρ' όλα αυτά, για μένα αυτή εδώ είναι μια από τις πιο ωραίες φιγούρες, προσωπική μου άποψη αυτή. Έχει την κουκούλα, την κλασική, τη μαύρη, πίσω μια μαλακή μπέρτα. Στην πλάτη δεν έχει κάποιο printing, δεν έχει τίποτα. Κρατάει σαν accessories τους δύο κεραυνούς που πετάνε οι Sith. Και αν βγάλουμε την κουκούλα του, να δούμε και την δεύτερη έκφραση που έχει στο πρόσωπό του. Έτσι, μια πιο ήρεμη έκφραση, ενώ αυτή είναι έτσι μια πιο αγριεμένη. Αυτά για τον Emperor Palpatine. Τρίτη μας φιγούρα είναι το Imperial Probe Droid, το οποίο έρχεται με μια διάφανη βάση για να δείξει ότι υποτίθεται ότι ορίζεται το Probe Droid. Έχει αυτό το κεντρικό, το κόκκινο το μάτι και τα τέσσερα πλοκάμια, θα το πούμε έτσι, τα οποία είναι τα όπλα του, με τα οποία πυροβολεί και ανοιχνεύει τις γύρω περιοχές. Αυτό εδώ είναι το Probe Droid. Πάρα πολύ ωραία απεικόνηση και να πούμε ότι είναι και μοναδική φιγούρα για αυτό το set. Δεν έχει ξαναβγεί. Και τελευταίο να δούμε την καλύτερη φιγούρα για αυτό το set κατά την προσωπική μου άποψη και ίσως κατά την άποψη των περισσότερων, που δεν είναι άλλη από τον MOC Hunter Droid. Να βγάλω λίγο, μισό λεπτό δώστε μου, να βγάλω λίγο τα lightsaber. Εδώ λοιπόν μπροστά μας έχουμε τον MOC Hunter Droid. Από ό,τι καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα λόγο παίγνιο. Έτσι, MOC σημαίνει My Own Creation στα αγγλικά, δηλαδή δικό μου κατασκεύασμα. Είναι ένα Hunter Droid, δεν πρόκειται για άνθρωπο αλλά για ένα droid, το οποίο κατασκεύασε ο Emperor Palpatine ο ίδιος για να κυνηγήσει τους Jedi και ειδικότερα τους Freemaker στην εν λόγω σειρά. Λοιπόν, πρόκειται για ένα Hunter Droid, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, μοναδική, δεν ξανακυκλοφόρησε. Πάρα πολύ όμορφη, που τη βλέπετε κρατάει δύο κόκκινα lightsaber όπως όλοι οι Sith άλλωστε. Θυμίζει λίγο Inquisitors και μάλιστα τον Fifth Brother αν δεν κάνω λάθος. Βλέπετε τι ωραία μεταλλιζέ printing έχει στα πόδια, στον κορμό
πάρα πολύ όμορφα. Στο πίσω μέρος το clip που σας έλεγα που κουμπώνει στο cockpit και μπορεί και γυρνάει. Στην πλάτη έχει και άλλα printing. Θα τα δούμε τώρα που θα βγάλω την πανοπλία που φοράει εδώ στους ώμους. Το πρόσωπό του είναι ιδιαίτερο μοναδικό, βλέπετε τα δύο κόκκινα μάτια του droid και εδώ το στόμα με το οποίο μιλάει. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, το κεφάλι του, από πίσω κάποια καλώδια. Και τώρα να βγάλω το κεφάλι του, να δούμε και το υπόλοιπο printing στο σώμα του. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το printing που διαθέτει. Βλέπετε τι ωραίο και τι μεταλλιζέ λεπτομέρειες που έχει. Πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμένο, ζωγραφισμένο και μάλιστα όλη η φιγούρα είναι σε πολύ ωραίο gunmetal grey χρώμα. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτό ήταν το Tracker One, ένα εξαιρετικό set θα έλεγα. Αν μπορείς να το βρείτε σε μια καλή τιμή, πάρτε το άφευγο, είναι από τα πιο όμορφα και πιο ιδιαίτερα set. Ελπίζω λίγο να ξέφυγε το μυαλό σας από την σκοτούρα της καθημερινότητας και από όλα τα λυπητερά που ακούμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Γεια σας.